Χριστός Ανέστη, κύριε Δήμαρχε, και χρόνια πολλά με υγεία. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε στην πατρίδα κάθε χρόνο, εδώ με φίλους, με συγγενείς, με αγαπημένα πρόσωπα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα δυνατό κομμάτι, έτσι δεν είναι, για σας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Το Πάσχα στην Γαλήνο, μπορώ να πω, θα είναι το καλύτερο στον κόσμο. Την εμπειρία που μπορεί να πάρει κάποιος από την... από εδώ από την Γάλινο, την εορτή του Πάσχα με τους δυναμίτες, με όλη την παράδοση. Τους χορούς. Χορούς. Επιτάφη. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα μένει αξέγραστο στον κόσμο και είναι τόσο έντονο, τόσο καλό, τόσο δυνατό που είναι δύσκολο να το εξηγεί σε κάποιον εάν δεν έρθει εδώ για να το απολαμβάνει ο ίδιος. Ναι. Πάτε, ξέρω εγώ, το μεγάλο Σάββατο το μεσημέρι. Πάτε εκεί που είναι οι φούρνοι, που αρχίζουν να φουρνίζουν και τα λοιπά, να δείτε τις διαδικασίες. Ναι, βέβαια. Η διαδικασία αρχίζει όλη την εβδομάδα. Από τη Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, Επιτάφη, Μεγάλο Σαββάτο, το Πάσχα βέβαια, κάτω στην πλατεία, οι δυναμίτες, το εξεμπίσιο το οποίο γίνεται κάθε χρόνο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι κάτι το απίστευτο, κάτι το οποίο είναι πολύτιμο για εμάς τους Καλλίνιους, mm-hmm. αλλά είναι... Πιστεύω ότι όλοι οι Καλλίνοι θέλουν να έρθουν εδώ για να το ζήσουν αυτό. Σωστό. Εύχομαι του χρόνου όλοι οι άνθρωποι να τους δοθεί η ευκαιρία να έρθουν εδώ στην πατρίδα και να το απολαμβάνουν όπως το απολαμβάνουν. Όπως το απολαύσαμε όλοι εμείς, με χορούς, με τραγούδια. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε και τις χοροδίες προχθές, τη χοροδία από την ΚΟ, από την Κάλυμνο. Είχαμε πάρα πολλά πράγματα όλη τη βδομάδα, έτσι δεν είναι? Χορέψατε κιόλας. Συνέχεια έχουν καλά προγράμματα εδώ. Ναι, ναι. Κάτι το οποίο δίνει μια ανακούφιση στον κόσμο. Σωστό. Και πιστεύω να το συνεχίσουν αυτό όλα, οι οργανώσεις αυτές μαζί με το Δήμο προσφέρουν αρκετά για τη διασκέδαση των ανθρώπων. Πάντως είδατε ότι είχαμε πάρα πολύ κόσμο, πολλούς επισκέπτες. Βέβαια, βέβαια, πάρα πολλοί κόσμος και πιστεύω και του χρόνου θα είναι και περισσότεροι ακόμα. Και περισσότεροι, βέβαια. Βλέπω ότι η οικονομία έχει γίνει stabilized και ο κόσμος έρχεται εδώ. Ναι. Και βέβαια ξοδεύει αρκετά λεφτά για την τοπική οικονομία. Πιστεύω ότι το καλοκαίρι θα είναι ακόμα καλύτερα στην οικονομία. Φαίνεται πάντως να είναι ένα δυνατό καλοκαίρι. Οι κρατήσεις φαίνεται ότι είναι πολύ καλές. Έτσι μου λένε όλοι οι οποίοι έχουν τα ξενοδοχεία, αλλά και τα εστιατόρια κάτω εδώ στην Κάλυμνο είναι πολύ ευχαριστημένα. Μπορώ να πω ότι το καλύτερο φαγητό που υπάρχει είναι εδώ στην Κάλυμνο. Μας έλεγαν πολλές φορές κάποιοι ότι θεωρούν ότι το φαγητό ακόμη και στα εστιατόρια είναι σαν το σπίτι, είναι σπιτικό φαγητό. Βέβαια, εξαιρετικό. Όλα τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν εδώ στα εστιατόρια είναι πάντοτε φρέσκα. Για τα ψάρια δεν μπορείς να πεις κάτι το καλύτερο από ό,τι υπάρχει. Δηλαδή είναι το ψάρι στην Κάλυμνο, νομίζεις ότι έρχεται από τη θάλασσα. Ακριβώς. Χαιρόμαστε γιατί δεν είναι μόνο να έρθει ο ξένος, ο τουρίστας ή ο αναρρίχητής. Είναι γιατί Απρίλιο μήνα τώρα κάνει και το μπάνιο του. Ναι, δοκιμάζει και τις ωραίες γεύσεις. Βλέπει και τον ωραίο καιρό που είναι πραγματικά... Καταλαβαίνετε πως είναι στην Αγγλία, στην Πολωνία, στη Δανία. Ενώ η Κάλυμνος εδώ, κοιτάξτε τώρα τι καιρό έχουμε, 25 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία. Ζεστά την ημέρα. Έτσι. Και το βράδυ είναι λίγο ψύχρα, αρκετά για να βάλεις ένα ψηλό σακάκι. Ακριβώς. Είναι δηλαδή πανέμορφο μέρος. Πολύ ωραίος καιρός. Να θεωρήσω ότι μια που τελειώνει ο Απρίλης θα μας μείνετε για το καλοκαίρι. Βεβαίως. Χαίρομαι. Να σκεφτώ ότι θα μοιράσετε το χρόνο σας 6 μήνες εδώ περίπου και 6 μήνες στο Turbo Springs. Δεν έχω αποφασίσει πόσο καιρό θα μείνω εδώ ή εκεί, αλλά θα είμαι πάρα πολύ καιρό εδώ. Βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι. Έτσι τώρα είναι. Δεν έχω τις υποχρεώσεις να με κρατήσουν. Φυσικά, φυσικά. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Ναι. Γιατί βλέπετε είναι και μια χρονιά που έχουμε και πάρα πολλά να ζήσουμε. Σε λίγο έχουμε εκλογές. Εθνικές εκλογές, μετά έχουμε δημοτικές εκλογές. Οι εκλογές εδώ, οι βουλευτικές εκλογές είναι μια εμπειρία την οποία δεν την έχω ζήσει ποτέ μου και θα ψηφίσω για πρώτη φορά. Αλήθεια, για πρώτη φορά θα ψηφίσετε. Πολύ ωραία, χαίρομαι. Έχετε πολλά να δείτε. Είναι πολύ διαφορετικά με το εξωτερικό όπως είναι η εκστρατεία. Είναι πολλά κόμματα εδώ. Εμείς εκεί είμαστε συνδυσμένοι μόνο για δύο κόμματα.
Είναι κάτι το οποίο θα το παρακολουθήσω πολύ κοντά και I'm looking forward to it. Έτσι, μπράβο, έτσι. Χαιρόμαστε, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και τώρα πια τι λέμε, καλή Πρωτομαγιά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.